Καλησπέρα σε όλες και όλους. Λέγομαι Τατιάνα Ραπακούλια, είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Αθέων και εκ μέρους της γραμματείας μας σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τόσο κόσμο εδώ απόψε. Όπως ξέρετε, έχουμε κοντά μας τρεις διακεκριμένους επιστήμονες που θα μιλήσουν για ένα πολύ σημαντικό θέμα, κατά τη γνώμη μου, τη σχέση θρησκείας και επιστήμης από τρεις διαφορετικές οπτικές. Στην Ένωση Αθέων ελπίζουμε αυτή η εκδήλωση να είναι μια αφορμή, ένα έναυσμα για να λάβουν το θάρρος, ας πούμε, και άλλοι Έλληνες επιστήμονες να μιλήσουν για τέτοια θέματα, γιατί έχουμε συνηθίσει, νομίζω, από την παιδεία μας να θεωρούμε τη θρησκεία και την επιστήμη ασύνδετες μεταξύ τους. Η γνώμη μας είναι ότι συνδέονται, ότι έχουν άμεση σχέση, γιατί η θρησκεία εκφράζει απόψεις σχετικά με την επιστήμη, σχετικά με θέματα που αφορούν και την επιστήμη, και γιατί η επιστήμη θεωρούμε ότι μπορεί να μελετήσει το θρησκευτικό φαινόμενο. Αλλά αυτά όλα θα μας τα πούν καλύτερα οι υποψηνοί μας καλεσμένοι. Πρώτα θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Παξινός. Είναι νευροεπιστήμονας. Είναι καθηγητής ιατρικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, στο Neuroscience Research Australia. Είναι μέλος της Αυστραλιανής Ακαδημίας της Επιστήμης, της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας και αντεπιστέμελων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει γράψει τουλάχιστον 45 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος, για τη δομή του εγκεφάλου του ανθρώπου και των ζώων. Είναι διεθνώς γνωστός και πολυβραβευμένος για τη συμβολή του στην νευροανατομία, στη χαρτογράφηση του εγκεφάλου του ανθρώπου και των ζώων. Και τα συγγράμματά του και οι ερευνές του έχουν ανοίξει δρόμους στην καταπολέμηση νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Εκτός όλων αυτών, είναι και λογοτέχνης και μόλις κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά του με τίτλο «Κατ' εικόνα» στα ελληνικά. Νομίζω μάλιστα ότι έχετε αντίτυπα μαζί σας. Μονάχα ένα. Μονάχα ένα. Λοιπόν, δεν σας κρατώ άλλο. Να σας πω ότι σε όλα τα τραπέζια υπάρχουν χαρτιά και στυλώσα ώστε να μπορείτε να σημειώνετε τις ερωτήσεις που έχετε να απευθύνετε στους ομιλητές. Στο τέλος, μετά από τις τρεις ομιλίες, θα γίνει συζήτηση, ξεκινώντας από ερωτήσεις που έχουν να κάνουν οι ίδιοι ο ένας τον άλλον και προχωρώντας στις ερωτήσεις τις δικές σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι υπέροχο να βλέπεις τόσο κόσμο ενδιαφέρεται για κάτι τέτοια θέματα. Νομίζω στο Σίδνεϊ θα μπορούσαμε να τους βάλουμε όλους στην κουζίνα μου. Νευροεπιστήμη και θρησκεία. Θα ήθελα να ρωτήσω, και ελπίζω αργότερα να μου το αναφέρετε, την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Η διαφορά και αυτές τις δύο ομάδες ανθρώπων. Σκεφτείτε, θέλετε, ξέρετε ήδη τη διαφορά που εγώ ενδιαφέρομαι. Souls are superfluous. Δεν χρειάζεται να επικαλεστείς τον όρο ψυχή στην ευρωεπιστήμη. Εν τούτης, ο κόσμος σκοτώνει και σκοτώνεται για να σώσει την ψυχή του και να ευχαριστήσει τους θεούς τους. Και περισσότερο κακό γίνεται εν ονόματι του Θεού παρά του διαβόλου. Όμως δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι ψυχές υπάρχουν. Το αντίθετο, αυτές οι λειτουργίες που αποδίδονται στην ψυχή μπορούν να εξηγηθούν με το να ελέγξει κανείς τον εγκέφαλο. Εάν στην ψυχή είναι εκεί που εδρεύει το συναίσθημα, το κίνητρο, εκεί που η πνευματική ενέργεια επεξεργάζεται, εάν οι αισθήσεις γίνονται αντιληπτές εκεί, αν είναι εκεί που αποθηκεύονται οι αναμνήσεις μας και οι αποφάσεις μας παίρνονται, τότε δεν είναι ανάγκη να υποθέσουμε ότι υπάρχει η ψυχή. Υπάρχει ένα όργανο που κάνει ακριβώς αυτές τις εργασίες, ο εγκέφαλος, ο έσωπος. Η αλεπού εισήλθε στο σπίτι ενός ηθοποιού και ψάχνοντας όλα τα πράγματα ανέστηκε μια μάσκα, μια υπέροχη απομίμηση ενός ανθρωπίνου κεφαλίου. Έβαλε το πόδι της επάνω του και είπε: «Τι υπέροχο κεφάλι! Εν τούτης δεν έχει καμία αξία, γιατί είναι εντελώς χωρίς μυαλό». Και κοιτάξτε εδώ τι λέει ο George Bernard Shaw στον Don Juan: «Δεν θα συμφωνούσες μαζί μου ότι είναι αδιανόητο, μια και η ζωή δημιούργησε τα πουλιά και αν ο σκοπός της ήταν η αγάπη και η ομορφιά, θα δημιούργησε μετά τον άτσαλο ελέφαντα και το κηδαίο πίθηκα, το οποίο απόγονοι εμείς είμαστε, ο διάβολος. Συμπεραίνεις λοιπόν ότι η ζωή έχει σκοπό την ασφαλοσύνη και την ασκημιά». Τον Γουάν: «Όχι, διαστρεβλωμένος διάβολος που είσαι, χίλιες φορές όχι. Η ζωή έχει σκοπό τον εγκέφαλο, το όργανο
το αγαπητό του αντικείμενο, ένα όργανο με το οποίο μπορεί να επιτύχει όχι μόνο αυτοσυνείδηση αλλά και αυτοκατανόηση. Ποιος θα θεωρούσε τον Γκούντι Άλεν σαν οπτιμιστή? Εν τούτης, ακόμα και εκείνος, όταν έχει να αναφερθεί για τον εγκέφαλο, έχει κάτι θετικό να πει. Χωρίς ιδιαίτερη μελέτη, δεν είναι δυνατόν να συμπεραίνουμε ότι ο εγκέφαλος δημιουργεί το νου. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, παρόλη τη φροντίδα που έδειχναν για τη μεταθάνατο ζωή, απερίσχυαν τα πέταγμα των εγκέφαλων και έστειλαν γενναιές φαραώ ανεγκέφαλους στη μεταθάνατο ζωή. Ορισμένοι προστοκρατικοί φιλόσοφοι απέρριψαν τις υπερφυσικές εξηγήσεις για την ύπαρξη του φυσικού κόσμου και τη φύση της ψυχής. Αυτοί οι φιλόσοφοι απέρριψαν θεούς και μαγεία. Και ο πρώτος ήταν ο Αλκμαίωνας, σε τεράστιο βήμα έκαμε, όταν βρήκε τη σχέση μεταξύ του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς. Περίπου 500 π.Χ., μαθητής πιθανώς του Πυθαγόρα, στο Κρότονα της Κροτών, της σημερινής Ιταλίας, και στη Μάνια Γκρέτσια, εδώ στη Σικελία βλέπουμε ναούς όμορφους ελληνικούς αρχαίους, στο Κροτόνε της σημερινής Ιταλίας. Από εκεί οι σκέψεις πιθανώς να πέρασε στην Κο, που υπήρχε ο μεγαλύτερος ιατρός της αρχαιότητος, ο Ιπποκράτης, και εκφράζει μια εκπληκτική μοντέρνα άποψη. Οι άνθρωποι οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τον εγκέφαλο και μόνο από αυτόν προέρχεται η ευχαρίστηση, η χαρά, το γέλιο, η λύπη, ο πόνος και τα δάκρυα. Και αυτό μπορεί να διδάξουμε σε οποιοδήποτε νευροεπιστημικό department σήμερα. Ο Πλάτωνας υποστηρίζει την υπεροχή του εγκεφάλου, αλλά τα μπερδεύει. Και θεωρεί ότι υπάρχει και συναισθηματική ψυχή που κατοικεί στην καρδιά κλπ. Το ναδύρ του εγκεφάλου έρχεται με τον Αριστοτέλη, πιθανώς ο μεγαλύτερος επιστήμονας της αρχαιότητας, που αστοχεί λέγοντας ότι όλες οι ψυχές κατοικούν στην καρδιά. Ο εγκέφαλος απλώς μειώνει τη θερμοκρασία του αίματος. Και η μεγαλειότητα ενός καθηγητού πανεπιστημίου μετριέται με το πόσο χρόνο κατάφερε να εμποδίσει πρόοδο στον τομέα του. Και ο Αριστοτέλης για 1500 χρόνια τα κατόρθωσε. Αλλά μετά ήρθε ο Γαλινός. Και τουλάχιστον υπήρχε μια αντίθετη σκέψη, και θαυμαστής του Ιπποκράτη, γιατρός του Μάρκου Αυριλίου, περιέγραψε ως παράλογη την άποψη του Αριστοτέλη ότι ο εγκέφαλος υπάρχει για να κρυώνει το αίμα. Η εγκεφαλική θέση του Γαλινού και η καρδιοκεντρική θέση του Αριστοτέλη ανταγωνιζόταν η μία την άλλη ως την εποχή του Σέξπιρ. Και βλέπουμε στον έμπορο της Βενετίας, η Πόρσια ρωτάει: Tell me, where is fancy bread, or in the heart or in the head? Όταν δεχτείς μεταμόσχευση καρδιάς, δεν ερωτεύεσαι τη γυναίκα του πεθαμένου. Και είναι καθαρά και εξάστερα, η καρδιά δεν έχει να κάνει τίποτα με τα αισθήματα, συναισθήματα. Και έγραψα κι εγώ ένα σε μια εφημερίδα της Αυστραλίας. I love you with the bottom of my brain. Και γιατί είχα πάει στο Αγίου Βαλεντίνου την ημέρα και κοίταξα για τις κάρτες, και ήταν όλες με μια καρδιά, τουλάχιστον κόκκινη μια καρδιά. 300 κάρτες ούτε με καρδιές, ούτε μία με εγκέφαλο. Εν τούτης, το όργανο είναι επίσης όμορφο. Η post-Renaissance, René Descartes, προσπάθησε να αποδείξει ότι υπάρχει η ψυχή. Ότι οι ανθρώποι έχουν ψυχή, εν τούτοις το επιχείρημά του χρησιμοποιήθηκε για ακριβώς τον αντίθετο σκοπό. Είχε πει ότι το ρολόι δεν χρειάζεται να έχει ψυχή για να δείξει την ώρα, και ότι τα ζώα είναι αυτόματα όπως και το ρολόι, αλλά οι ανθρώποι έχουν ψυχή. Αλλά έλα που οι Ολλανδοί καθηγητές πήραν τη σκέψη αυτή, αλλά πετάξαν τη μεταφυσική έξω και θεωρήσαν ότι και οι άνθρωποι είναι και αυτοί παρόμοιοι όπως και τα άλλα ζώα. Και σήμερα οι επιστήμονες δεν κάνουν τη διάκριση που έκανε ο Ντεκάρτ, ότι ζώο και άνθρωπο, και στην πραγματικότητα οι ψυχολόγοι μελετούν διανοητικά φαινόμενα στον αρουραίο και μετά επεκτείνουν τις σκέψεις τους για τον άνθρωπο. Βέβαια πρέπει να το επαληθεύσουν στον άνθρωπο. Λοιπόν, αντί να δώσουν ψυχή στον αρουραίο, πετάξαν την ψυχή από τον άνθρωπο, και λέγεται ότι η ψυχολογία έχασε την ψυχή της το 1930,
αναφέρεται ακόμα ο όρος ψυχολογία, αλλά είναι η μελέτη της συμπεριφοράς. Και ορισμένοι έχουν αλλάξει τον όρο και το λένε cognitive neuroscience. Εγώ μ' αρέσει ο όρος ψυχολογία, αλλά δεν εννοεί ότι υπάρχει ψυχή ο όρος ψυχολογία. Σύμφωνα με το HEB, ο νους, mind, είναι η σύνθεση της ενέργειας των νευρώνων, δηλαδή δεν υπάρχει φάντασμα μέσα στο μηχάνημα. Αυτή είναι και η σκέψη επίσης των νευροφιλοσόφων. Εάν οι σχέσεις μεταξύ συμπεριφοράς και εγκεφάλου είναι ένα προς ένα, δεν είναι ανάγκη να επικαλωστούμε τον όρο ψυχή. Ο εγκέφαλος είναι αρκετός για να μελετήσουμε τη συμπεριφορά και να την αλλάξουμε. Στις περιπτώσεις που ο ψυχολόγος θέλει να βοηθήσει έναν άνθρωπο να αλλάξει μια συμπεριφορά, να ξεχάσει μια αγάπη, να σταματήσει το κάπνισμα, να μην έχει φοβία για κάτι πλέον, να μην έχει μια αιμονή. Ο νους λοιπόν είναι η ενέργεια του εγκεφάλου και υφίσταται την ίδια ζημία όπως και ο εγκέφαλος. Εάν βγω έξω και με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο που πάντα με κυνηγάνε στη διάβαση πεζών, δεν ξέρω αν εσάς, αλλά εμένα όλοι κοιτάνε να με σκοτώσουν στη διάβαση πεζών. Και τρακάρει ένα αυτοκίνητο, χτυπήσω από το κεφάλι, μπορώ να ξεχάσω τα τελευταία 10 χρόνια από τη ζωή μου, να μην θυμόμαι τίποτα από τα τελευταία 10 χρόνια. Εάν η μνήμη αποθηκευόταν στην ψυχή, επειδή η ψυχή είναι άειλος, τότε δεν θα πρέπει να έχει πάθει τίποτα. Είναι στον εγκέφαλο από τα μυευμένη. Και παρόμοια με την Alzheimer's, με την άνοια, όταν εκφυγιστεί ο εγκέφαλος, αντίστοιχα υπάρχει ζημία στη συμπεριφορά. Και παρόμοια με τον αυτισμό, δηλαδή στον αυτισμό είναι μια εγκεφαλική κατάσταση, το εγκέφαλος δεν λειτουργεί όπως κανονικά. Να κατηγορήσει το παιδί ότι η ψυχή του φταίει, νομίζω δεν είναι ούτε ωφέλιμο, ούτε είναι ηθικό να κατηγορήσουμε την ψυχή του μικρού παιδιού για τον αυτισμό του. Μια άλλη ένδειξη ότι δεν έχεις ανάγκη να επικαλεστείς τον ρόλο ψυχή να αντιληφθείς τη συμπεριφορά είναι στην περίπτωση των ψυχοφαρμάκων. Αν είμαι σε κατάθλιψη και πάω σε ένα φαρμακείο, σε ένα γιατρό, δίνει μια δόση για ένα από τα φάρμακα που μπορεί να καλυτερεύσουν τη λειτουργία της δοπαμίνης, νοραδραναλίνης, σερετονίνης, πιθανότητες είναι ότι θα βγω από την κατάθλιψη. Αντιστρόφως, αν μου δώσει τετραμπέναζιν επειδή είχα πρόβλημα με την καρδιά μου, τότε υπάρχουν πιθανότητες ότι θα πέσω σε κατάθλιψη. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα άειλο εκεί. Είναι ο εγκέφαλος. Αν αλλάξει τα χημικά του εγκεφάλου, έτσι και αλλάζει τη συμπεριφορά και ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση τη διάθεση, δηλαδή κατάθλιψη ή μη. Επίσης και με την επιθετικότητα, εγώ μελέτησα την επιθετικότητα στην γάτα. 20% μόνο από τις γάτες σκοτώνουν αρουραίους. Αλλά εμείς βρήκαμε περιοχές στο εγκεφάλου που όταν τις ερεθίσεις με ηλεκτρόδιο κάνεις όλες τις γάτες να επιτεθούν στον αρουραίο. Και αντιστρόφως όλες οι γάτες σκοτώνουν ποντικούς. Εντάξει, όλες οι γάτες. Εν τούτης, εάν ερεθίσεις μια άλλη περιοχή του εγκεφάλου μπορεί να καταστήλεις την επιθετικότητα. Εμείς δεν λειτουργούσαμε πάνω στην ψυχή, λειτουργούσαμε πάνω στον εγκέφαλο. Βέβαια μου πείτε, η επιστήμη δεν μπορεί να αποδείξει ποτέ ότι δεν υπάρχει ψυχή. Θετικά δεν μπορεί. Γιατί μπορεί να υπάρχουν σε ένα πηγάδι χιλιάδες ψυχές. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη να την επικαλεστούμε και κάποιος που θέλει να ισχυριστεί ότι έχει ψυχή, να την έχει. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάει να σκοτώνει εμένα, που λέω πως δεν έχω ψυχή. Και οι σκέψεις αυτές είναι σύμφωνες με τη θεωρία του Ιπποκράτη. Ο εγκέφαλος. Υπάρχουν περιοχές του εγκεφάλου που ασχολούνται με διάφορα πράγματα. Αυτό το χάρτη που βλέπετε εδώ πέρα είναι ένας χάρτης σαν για να έχουν σπείρει διάφορα πράγματα σε μια μεγάλη έκταση. Είναι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Από την περιοχή που έχει να κάνει με την όραση, την περιοχή που έχει να κάνει με την ακοή, με την κίνηση εδώ, με την αίσθηση σωματοσένσορι εδώ, με την όσφρηση σε μέρη εδώ και με άλλες ενέργειες όπως
executive processing in working memory, δηλαδή πώς να κάνεις αποφάσεις στη μνήμη που είναι προσωρινή. Αυτά είναι μια περιοχή εδώ πέρα, 946, δεν τη βλέπω και τόσο καλά, που ασχολείται με αυτή τη δουλειά. Είναι δηλαδή ο εγκέφαλος, έχει διάφορες περιοχές, ασχολούνται με διάφορα πράγματα, είναι ορισμένες που είναι πιο διάχυτες. Πάντως εκεί είναι, στον εγκέφαλο, εκεί θα βρεθούν. Δεν χρειάζεται να υποθέσω ότι υπάρχει ένα άλλο όργανο υπεράνω του εγκεφάλου. Και σύμφωνα με πολλούς νευροεπιστήμονες, λοιπόν, δεν χρειάζεται να επικαλεστούμε την ύπαρξη της ψυχής για να μελετήσουμε τη συμπεριφορά. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει ελευθερία βούληση. Πολλοί νευροεπιστήμονες, ο Skinner, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω, πιστεύουν ότι η συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα δύο και μόνο παραγόντων, επί των οποίων δεν έχουμε καμία επιλογή, άρα δεν έχουμε ελευθερία βούληση. Και του γεννητικού μας πυρκίσματος δεν επιλέγουμε τους γονείς μας, και του περιβάλλοντος δεν επιλέγουμε την κοινωνία που γεννηθήκαμε. Γεννηθήκαμε εδώ, στο Ιράν. Και ποιοι είμαστε? Οι βιολόγοι αναφέρονται ότι ένας ο Ιο Βίλσον αναφέρεται: σαστισμένοι στεκόμαστε μπροστά στη φύση, δεν γνωρίζουμε γιατί είμαστε εδώ, χωρίς ελευθερία βούληση, έχοντας παλαιολιθικά συναισθήματα, και θα πρόσθετα εγώ ένα εγκέφαλο με απομεινάρια από τον εγκέφαλο των ερπετών και τρομακτική τεχνολογία που θέτει σε κίνδυνο εμάς και τα υπόλοιπα ζώα. Και εδώ βλέπουμε την ύβρη, γιατί θεωρούμε τους εαυτούς μας τόσο υπεράνω των άλλων, και ο Φαέθον που πέφτει επειδή προσπάθησε να πάρει τα ενία του ηλίου. Τώρα, είμαι σε ευχάριστη θέση που βλέπω ότι οι θρησκείες, ορισμένες τουλάχιστον, ο Πάπας της Ρώμης άφησε την αιμονή με το σεξ και αρχίζει να μιλάει για το περιβάλλον. Ενθουσιάστηκα. Αλλά πρέπει να σκεφτούν ότι αντικρούεται με την πολιτική του Βατικανού, που θεωρεί το HIV, το AIDS, σαν ένα πολύ σατανάς το AIDS, αλλά όχι όσο σατανάς όσο τα προφυλακτικά. Και τα προφυλακτικά μπορεί να βοηθήσουν κόσμο που δεν θέλει να κάνει παιδιά, να μην κάνει παιδιά, έτσι να μην έχει την αύξηση του πληθυσμού που δεν μπορεί πλέον να τα υποστεί η γη, χωρίς να καταστραφεί το περιβάλλον, τα άλλα ζώα και φυτά. Θέλω να σας πω ότι εγώ θαυμάζω τον Ιησού για τα πράγματα που είπε, και υπάρχει το εξής. Πρέπει να το πει και κάποιος άλλος, αν είναι αναξίζει αυτό που θα σας πω τώρα, αλλά δυστυχώς δεν το έχω διαβάσει για την ώρα. Και η νευροεπιστήμη λέει ότι δεν έχουμε ελευθερία βούληση. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένα ποτέ για ό,τι έκαμε, οτιδήποτε έκαμε. Σκότωσε τον αδερφό. Δεν μπορεί να το πει ότι είσαι ευθύνες εσύ, γιατί είναι το γενετικό του πρίκισμα και το περιβάλλον, το οποίο δεν έχει καμία ευθύνη. Ο Ιησούς είπε ακριβώς το ίδιο, χωρίς να είναι νευροεπιστήμονας, από φιλοσοφικής ηθικής πλευράς. Ο γαρίδας ητή ποιούσι. Τον σταυρώνανε. Και εντούτοις αυτός ήθελε, συγχώρεσε αυτούς και δεν τους θεωρούσε υπεύθυνους. Δηλαδή αν το ξέρανε θα ήταν με εμάς, δεν θα ήταν εναντίον μας που είναι σήμερα. Και εάν θέλετε να ακούσετε τίποτα παραπάνω, αναφέρθηκε η Νατάσια για το βιβλίο, το 16 χρόνια με πήρε να το γράψω, και ορισμένες από τις ιδέες της νευροεπιστήμης τις έχω βάλει στο βιβλίο, στο μυθιστόρημα, εκλαϊκευμένες, αλλά είναι ένα μυθιστόρημα. Και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παξινό.